μια κουβέντα για όλη τη φετινή σεζόν και τι σημαίνει αυτή η κατάκτηση του double από τον Αστέρα Βάρης. Αυτή η χρονιά είχε όραμα και σχέδιο. Ξεκίνησε την επόμενη μέρα της λήξης του περσινού πρωταθλήματος. Δεν μείναμε σε καμία περίπτωση στο τι έγινε χθες, ούτε κοιτάξαμε πίσω μας. Αυτό που κοιτάξαμε ήταν να διορθώσουμε οποιοδήποτε λάθη είχαμε κάνει, να ενισχύσουμε την ομάδα. Σε κάθε γραμμή της ήταν υπερπλήρης. Όλα τα παιδιά που ήρθαν ανταποκρίθηκαν στο μέγιστο. Οφείλω να καταθέσω τις ευχαριστίες μου και στο προπονητικό team και στον κύριο Κάτσικα και σε όλους που διαχειριστήκαν αυτό το εξαιρετικό υλικό. Νομίζω ότι η πορεία μας απέδειξε σε όλους περίτρανα ότι είχαμε μια μεγάλη διαφορά από όλες τις άλλες ομάδες, η οποία όμως δεν ήταν τυχαία. Έγινε με πολλή δουλειά, με πολύ κόπο, με ασταμάτητο τρέξιμο και κυρίως δεν σταματήσαμε ούτε μία μέρα να μείνουμε χαλαροί. Γιατί είχαμε κάποια στιγμή μεγάλη διαφορά, δεν μείναμε χαλαροί. Νομίζω ότι στεναχωρημένοι είμαστε γιατί δεν ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα να έτσι το χαρούμε όπως έπρεπε να το χαρούμε, αλλά και πάλι. Νομίζω σε όλη την Ελλάδα, ψάχνοντας να ρω τα στατιστικά, δεν υπάρχει άλλη ομάδα με τόσο μεγάλη διαφορά και αυτό μας αφήνει εξαιρετικά ικανοποιημένους. Δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε, προγραμματίζουμε, ψάχνουμε, θα στελεχώσουμε την ομάδα όσο δυνατόν καλύτερα και με τα παιδιά που υπάρχουν εδώ, αλλά και με άλλα παιδιά. Και αυτό που ζητάω εγώ είναι να είναι όλοι κοντά μας. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε. Δεν περισσεύει κανείς σε αυτή την ομάδα και το έχει αποδείξει. Όταν είμαστε ενωμένοι, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Να ευχαριστήσω εσάς που προβάλλατε όλη τη χρονιά τις προσπάθειες των παιδιών και τις δικές μας. Και να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία για να μπορούμε να τον έχουμε δίπλα μας. Και ένα μήνυμα στους φιλάθλους που στηρίξαν όλη τη φετινή σεζόν αυτή την ομάδα. Οι φιλάθλοι μας δώσανε δύναμη. Ακόμα και μέσα από τις παρατηρήσεις τους πολλές φορές μας κάνουν να διορθώνουμε κάποια λάθη τα οποία εμείς λόγω πίεσης, λόγω άγχους μπορεί να μην τα βλέπουμε. Όμως εφέτος θέλω να πω ότι ήταν πολύ χαλαροί μαζί μας γιατί βλέποντας ότι η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή δεν δώσαμε και εμείς το δικαίωμα για τέτοια πράγματα. Τους χρειαζόμασταν γιατί η ΓΑΜΑ Εθνική όπως ξέρετε έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις. Και εύχομαι όλη χρονιά να πάει καλά όπως πήγε και φετινή. Ευχαριστώ.